Εδώ να εξηγήσουμε, ίσως να έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Πολλές απόψεις ακούει κάθε βράδυ, κάθε πρωί στα κανάλια. Το ότι δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Ναι, ότι δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός ή πήραν πολύ λίγοι, περιμέναν οι περισσότεροι. Να εξηγήσουμε καταρχάς ποιοι ήσαν οι δικαιούχοι αυτής, όχι της αύξησης, της επιστροφής της περικοπής που είχε γίνει στο παρελθόν. Όπως ξέρουμε, στις επικουρικές συντάξεις από το 2011 και μετά έγιναν 7 μειώσεις. Έγινε η μείωση του νόμου 39-86, έγινε η μείωση του νόμου 40-24, έγινε η μείωση του νόμου 40-51, 40-93, η οριζόντια μείωση του 5-25, έγινε η μείωση 6% που επιβλήθη νέα εισφορά υπέρ ΕΟΠΗ, ήταν αυτές οι προηγούμενες 6 μειώσεις και φτάνουμε τον Ιούνιο του 2016 και γίνεται η 7η μείωση στις επικουρικές, για αυτή μιλάμε τώρα, η οποία ήταν εφαρμογή του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, ήταν το άρθρο 96 που επέβαλε επανυπολογισμό όλων των επικουρικών συντάξεων, πρώτη προϋπόθεση, και η δεύτερη προϋπόθεση όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης μειχτά άνω των 1.300 ευρώ, έπεφτε το ψαλίδι από εκεί και πάνω. Αυτοί λοιπόν που υπέστησαν την τελευταία μείωση, την 7η, αυτή που προανέφερα του άρθρου 96, δηλαδή 1.300 ευρώ άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, αυτή η περικοπή κρίθηκε αντισυνταγματική τον Οκτώβριο του 2019 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά τα χρήματα επιστράφησαν και καμία άλλη περικοπή του παρελθόντος από τις προηγούμενες 6. Αυτή η περικοπή λοιπόν αφορούσε 236.200 ασφαλισμένους και αυτοί πήραν πίσω, μόνο αυτοί πήραν πίσω αυτή την περικοπή και βέβαια αφού έγιναν και οι νόμιμες κρατήσεις που είναι το 20% του φόρου, το 6% υπέρ ΕΟΠΗ και βέβαια κάποιοι από αυτούς αφού επανήλθε η περικοπή αυτή υπερεύει η επικουρική του σύνταξη στα 300 ευρώ και εκεί υπέστησαν και αυτή μία τρίτη περικοπή που είναι υπέρ ΑΚΑΓΕ. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε, επιστροφή περικοπής έπρεπε να δουν μόνον αυτοί που είχαν περικοπή τον Ιούνιο του 2016.